Τελικά, κύριε Καραθανασόπουλε, θα βρούμε ποιο στέει, θα αποδοθεί αυτή η δικαιοσύνη. Ακούμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ψάχνει τα τροχιά δυστυχήματα σε βάθος 15 ετίας, ο οικονομικός εισαγγελέας να ψάχνει συμβάσεις. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι αυτή που παρακολουθούμε. Και να τι μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός? Να κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση. Ο κ. Μητσοτάκης λέει διαχρονικές ευθύνες. Επίσης λέτε φταίει όλοι. Δεν σας λίγο αυτή η ταύτιση, δεν σας προβληματίζει? Να σας θυμίσω το εξής λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε από αυτό. Τι είχε πει το ΚΚΕ στις πλημμύρες της Μάνδρας? Ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Αθώωνε τότε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε ότι είναι ευθύνες παλαιότερο χρόνο και εμείς. Τι είχε πει το ΚΚΕ στην πυρκαγιά στο Μάτι? Προδιαγεγραμμένο έγκλημα διαχρονικές ευθύνες. Πάλι αθώναμε το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα αθώνουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά, δεν στέκουν, δεν πατάνε σε μια πραγματική λογική αυτές οι απόψεις, οι προβοκατόρικες όπως ονομάσατε. Ερώτηση. Λοιπόν, ναι. Οι απόψεις ακούγεται, είναι πραγματικές. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε πραγματικά ότι είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα και ότι, υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες και δεν μπορούν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται να εμφανίζονται και ως τιμητές στις σημερινές συνθήκες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς ποιος είναι ο μεγάλος υπεύθυνος? Ο μεγάλος υπεύθυνος είναι ένα σύστημα το οποίο το υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και έχει και τις μεγαλύτερες ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Ένα σύστημα το οποίο θυσιάζει τα δικαιώματα, το βιωτικό επίπεδο, τους μισθούς, ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη ζωή στο βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και το θέμα με τον ΟΣΕ και την ασφάλεια του είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Θα πει κάποιος, μα ήταν δημόσιοι οι σιδηρόδρομοι, δεν θα γινόταν ατυχήματα? Δεν είχαμε το 1968 εκεί στην Κορινθία? Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω λοιπόν. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μια διαχρονική πολιτική στο θέμα των μεταφορών που ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 90 που ονομάζεται πολιτική απελευθέρωσης των μεταφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η πολιτική ήρθε ακριβώς να διαμορφώσει ακόμη χειρότερες συνθήκες στο σιδηρόδρομο στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιομορφή ευρωπαϊκή. Θα σας πω το εξής. Το 2021 τα τελευταία στοιχεία της Eurostat μιλάνε για 636 νεκρούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από σιδηροδρομικά ατυχήματα, εκ των οποίων τα 97 ήταν με τοπικές συγκρούσεις. Μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Άρα λοιπόν δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχεις λοιπόν αυτή την πολιτική απελευθέρωση. Έχεις τον τεμαχισμό. Άλλο στην ευθύνη του μεταφορικού έργου, άλλο στην ευθύνη των δομών. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ένας αναρθολογισμός. Μα είναι δυνατόν κάτι το οποίο παντρεύεται, το ένα πατάει πάνω στο άλλο να είναι αποσπασμένα μεταξύ τους και να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες οι εταιρείες που διαχειρίζονται το μεταφορικό έργο και αυτές που διαχειρίζονται τις υποδομές? Τρίτο στοιχείο είναι η ιδιωτικοποίηση. Γιατί έγινε αυτός ο διαχωρισμός? Έγινε ακριβώς για να αναδοθεί το κερδοφόρο κομμάτι, που κερδοφόρο κομμάτι είναι το μεταφορικό έργο, σε ιδιώτες. Αυτή την πολιτική την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε την Τρονοσέ στην Ιταλική Φεροβία Ντελοστάτου για 45 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η σύμβαση που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγε για ετήσια επιδότηση 50 εκατομμυρίων. Για όλο το έργο το μεταφορικό. Ακόμη και για το δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ως προβληματικό δίκτυο. Και βεβαίως η μία κυβέρνηση έδινε τη σκυτάλη στην άλλη και συνέχιζε πάνω σε αυτό το έδαφος. Και από αυτή την άποψη τα μέτρα ασφαλείας, αυτά της τηλεδιοίκησης, έτσι ερχόσανται σε δεύτερη μοίρα μπαίνοντας στην προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους. Και αυτό το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του τον Ιούνιο του 2021 μιλάει ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις το 13% του κεντρικού δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τοποθετηθεί. Γιατί δεν έχει τοποθετηθεί στο υπόλοιπο? Γιατί είναι πολύ ψηλό το κόστος. Για τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα δίκτυα στη λογική του κόστους ωφέλους. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι ήταν αυτή η πολιτική υπεύθυνη. Δεύτερον, έχει ένα κράτος το οποίο δεν έχει απλά παθογένειες. Έχει και παθογένειες, έχει και ρουσφέδι. Τα έχει όλα αυτά που είπαν. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα κράτος που είναι εχθρικό για τις ανάγκες του λαού. Και γιατί είναι εχθρικό για τις ανάγκες του λαού? Γιατί έχει ως προτεραιότητά του την ικανοποίηση των αναγκών του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μην ξέρεις που βρίσκονται τα δύο τρένα τη στιγμή που μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
Δεν μπορείς να μην υπάρχουν τα μέσα να παρακολουθείς την πορεία των τρένων τη στιγμή που μπορείς να παρακολουθείς τον οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και τι κάνει. Σε αυτό έχετε ένα απόλυτο δίκιο κατά τη γνώμη μου, γιατί φαίνεται ότι το κράτος έχει τομείς οι οποίες είναι αποτελεσματικοί. Και ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Είναι οι τομείς, δεν είναι αποτελεσματικοί. Είναι οι τομείς οι οποίοι εξυπηρετούν το κέρδος, τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τη θωράκιση της εξουσίας του. Δηλαδή, οι δυνάμεις καταστολής είναι πολύ αποτελεσματικές. Οι δυνάμεις προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν είναι. Οι υποδομές οι οποίες εξυπηρετούν τέτοια έργα που στηρίζουν την κερδοφορία είναι άμεσες. Οι υποδομές οι οποίες προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, από τους σεισμούς, από τέτοιου είδους ατυχήματα δεν υπάρχουν. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε ότι είναι ένα κράτος εχθρικό. Γιατί βάζει προτεραιότητες, βάζει ιεραρχίες. Και αυτές οι προτεραιότητες και οι ιεραρχίες που βάζει είναι επικίνδυνες. Γι' αυτό είχαμε τώρα τι έχουμε, τη σύζευξη του κράτους με τις ιδιωτικές εταιρείες. Και αυτός ο μηχανισμός αποτελεί έναν εκρηκτικό μηχανισμό που οδήγησε στο συγκεκριμένο έγκλημα. Αυτό είναι η πολιτική όμως. Προσωποποιημένες ευθύνες δεν υπάρχουν. Κάποιοι διαχειρίστηκαν. Ναι, διαφωνείτε με την πολιτική, ωστόσο. Κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά πάνω σε αυτή την πολιτική. Θα δούμε λοιπόν τον πραγματικό υπεύθυνο. Ποιος είναι ο πραγματικός υπεύθυνος? Είναι αυτός ο οποίος δεν επέτρεψε μέχρι τώρα, από το 2007 και ενώ έχουμε μεσολαβήσει 5 κυβερνήσεις, 6, πώς έχουν, να τοποθετηθεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Γιατί ακριβώς υπάρχουν τα σφοδρότατες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε επιχειρηματικούς ομίλους, ποιος θα πάρει το έργο, ποιος θα το εγκαταστήσει, με τι κόστος, με τι κέρδος, με τι συνθήκες. Άρα λοιπόν από αυτήν την άποψη έχουμε ένα δεδομένο το οποίο είναι αυτό. Δεύτερο δεδομένο το οποίο υπάρχει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι απλά και μόνο ανθρώπινο λάθος και να το προσωποποιήσεις στο σταθμάρχη, έτσι όπως έγινε σταθμάρχης. Γιατί προσέξτε, η απελευθέρωση σήμαινε τι? Και αποψήλωση του ΟΣΕ από το έμπειρο εργατοτεχνικό δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τις 9 ημέρη εργασία συνεχόμενη. Και μετά να παίρνεις ρεπό στο σιδηρόδρομο. Αυτό σημαίνει εντατικοποίηση. Σημαίνει εξουθένωση. Οι αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις. Μηχανοδηγοί με μπλοκάκι. Σταθμάρχες με μπλοκάκι. Τεχνικοί με μπλοκάκι. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ακριβώς να υπάρχει ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον χρόνο, το οποίο ούτε διασφαλίζει την εργασία και πολύ περισσότερο δεν προστατεύει και τους ίδιους τους εργαζόμενους από τα ατυχήματα τα οποία ήδη θρυνούν θύματα. Τώρα να πάμε σε... Κύριε Καταθανασόπουλε, έχουμε ένα νέο υποδιαμόρφωση πολιτικό τοπίο μετά από αυτό το τραγικό συμβάν. Συμφωνούν όλοι οι εκτιμητές, οι αναλυτές. Υπάρχει η ανάλυση της αντιστημικής ψήφου. Και κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να υπάρχει και αποχή. Πιστεύετε, δείχνουν οι πρώτες μετές, δείχνουν και μια ενίσχυση του ΚΚΕ. Σε αυτό το νέο τοπίο, τι μπορεί να διεκδικήσει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε, αυτή η τραγωδία των Ντεμπών αποτέλεσε και τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της νεολαϊστικής και λαϊκής οργής. Και από αυτή την άποψη το νέο στοιχείο είναι αυτό. Ότι βγαίνουν μαζικά στο δρόμο, οργανώνουν την πάλη τους μέσα από φορείς, σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, μαθητικές κοινότητες και αυτοί οι πάλι είναι συνεχόμενοι. Και βγαίνουν μαζικά στο δρόμο, νέοι άνθρωποι, να διεκδικήσουν τι? Το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτή η μαζική συμμετοχή του κόσμου σε αυτές τις δραστηριότητες αχρηστεύει οποιουσδήποτε προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, είτε περί ανθρώπινου λάθους, είτε περί παθογενειών, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένα συνθήματα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι ένα πολύ θετικό γεγονός. Ένα. Δεύτερον, πρέπει ακριβώς η πάλη αυτή να οδηγήσει στην καταδίκη των υπευθύνων. Βεβαίως να μην ξεχαστεί το έγκλημα, να τιμωρηθούν, αλλά πρέπει να οδηγήσει και στην πολιτική καταδίκη των υπευθύνων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς αυτό τονίζουμε. Ότι θα είναι πολύ θετικό να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να πάει ενάντια στο πολιτικό σύστημα η ψήφος αυτή. Μακριά από την άποψη της θεωρίας των δύο άκρων. Δηλαδή να αποκτήσει βαθιά ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά η ψήφος των νέων ανθρώπων και όλων αυτών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ένα νέο ελπιδοφόρο στοιχείο αυτοί οι αγώνες. Έτσι. Και από αυτή την άποψη, αυτό το ελπιδοφόρο στοιχείο πρέπει να βάλει στο επίκεντρο το γεγονός το ή θα συνεχίσουμε να ματώνουμε
και να θυσιάζουμε τις ανάγκες μας στο βωμό του κέρδους ή θα βαδίσουμε στον δρόμο της ριζικής ανατροπής. Γιατί προσέξτε να δείτε. Εδώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, αν τελειώσει. Να μου κάνετε μια ερώτηση, βεβαίως. Γιατί προσέξτε να δείτε, δεν έχουμε δύο διαφορετικά αφήγηματα. Έχουμε ένα αφήγημα με παραλλαγές, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ότι αναγκαστήκανε όταν ήταν κυβέρνηση. Θα μπορούσε να γινόταν πιστευτό αν δεν πανηγύριζαν για τα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα και το μαξιλαράκι. Ή αν ως αντιπολίτευση δεν ψήφισαν όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που τις ψήφισαν όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και την πρώτη που ψηφίσανε, μία από τις πρώτες μόνο που ψηφίσαν, ήταν η περαιτέρω απελευθέρωση των σιδηροδρομικών δικτύων, το πακέτο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν αυτό το νέο πακέτο της απελευθέρωσης. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Αν εξαρτώνταν από τη δική σας ψήφο, αν θα υπάρχει μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα λέγατε όχι και στις δύο. Ξέρω την απάντηση, δεν θα σας κάνω αυτή την ερώτηση συνεπώς. Αν θέλετε, μπορείτε να το συμπεριλάβετε. Ερώτημα. Αν πάει έτσι, μέχρι πότε θα πάει, λέει ο κόσμος. Θα πρέπει δηλαδή να πάρει αυτοδυναμία το ΚΚΕ από τη στιγμή που δεν κάνει καμία συνεργασία. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει και είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ναι. Δεν αμφισβητεί δηλαδή κανείς αυτή τη στιγμή τους αγώνες, μια σειρά προσπάθειες. Αλλά αμφισβητεί το θέμα της διεξόδου. Λοιπόν, ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο πρέπει να θίξουμε είναι ότι εντός αυτών των τυχών, των πολιτικών δηλαδή, οι οποίες καθορίζονται με βάση τα συμφέροντα του κεφαλαίου, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποχρεώσεων μας από το ΝΑΤΟ και τις στρατηγικές συμφωνίες με τον Αμερικάνους, δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διέξοδο προς όφελος του λαού. Πρέπει να συγκρουστούμε με αυτό. Αν δεν συγκρουστούμε με αυτό, δεν πρόκειται να γίνει. Άρα λοιπόν αυτό λέει το ΚΚΕ πολύ καθαρά. Σε αυτή λοιπόν τη περίπτωση, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να συγκεντρωθούν μαζικές λαϊκές δυνάμεις που να είναι αντιμέτωπες απέναντι το αντίπαλο δέος σε αυτές τις πολιτικές, αυτές τις κατευθύνσεις. Ένα ζήτημα. Δεύτερον, όποτε λοιπόν διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις και το αποφασίσει ο ΡΑΣ, το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Και προσέξτε, το κάνουμε κύριε Σκούρη. Το κάναμε στην Πάτρα με το Δήμο της Πάτρας. Παρότι λέγανε πάρα πολύ ότι το ΚΚΕ δεν θέλει, γιατί δεν θέλει να αναλαμβάνει ευθύνες, και τον πήραμε και τον ξαναπήραμε και θα τον ξαναπάρουμε το Δήμο της Πάτρας. Από ποια άποψη θα τον ξαναπάρουμε, θα τον διεκδικήσουμε? Από την άποψη ότι εμείς δεν λέμε όχι και δεν είμαστε απλά ένα κόμμα της στήρας άρνησης. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόταση εξουσίας και διεξόδου από αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή λοιπόν λέμε ότι το πολιτικό αφήγημα και των δύο κομμάτων και του ΠΑΣΟΚ, να μην το βάζουμε, να μην το ξεχνάμε, είναι παρεμφερές, δεν θα στηρίξουμε ούτε καν δια της ανοχής καμία κυβέρνηση. Και να είστε σίγουρος, να είστε σίγουροι, ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγει και από την πρώτη Κυριακή, που θα είναι, μπορεί να είναι και μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να μας σώσει εντός εισαγωγικών από τις παθογένειες. Και με τα δύο μεγάλα κόμματα μέσα. Μπορεί και με τα δύο. Το μόνο που αποκλείεται. Ή με τμήματα. Γιατί προσέξτε. Όταν λέτε με τμήματα, με αποχωρήσεις. Σωστά, δηλαδή, ασύζητα και Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, πού βάζουν το όριο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στο Μητσοτάκη και όχι στην Νέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στο Μητσοτάκη το βάζουν και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία την αφήνουν στο απειρόβλητο, πυροβολώντας μόνο το καθεστώς Μητσοτάκη. Μας απάντησε ο κύριος Κατρούγκαλος. ΣΥΡΙΖΑ στη Σοσιαλδημοκρατία. Το ίδιο ο κύριος Τσίπρας θέλει να μπει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν το ζητάει κανένας άλλος. Αλλά πέρα από αυτό, το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι προδιαγραμμένο. Ανεξάρτητα ποιο ήταν η κυβέρνηση. Το βασικό τη. Η βασική τη χάραξη. Η βασική τη χάραξη. Θα συνεχίσω την προβοκάτσια. Όλοι είναι ίδιοι. Όχι, ήδη δεν είναι. Άμα ήταν ίδιοι, θα υπήρχε λόγο να είναι διαφορετικοί. Θέλω να πω όταν έγινε συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο στην εποχή τη πανδημία, μαζευτήκατε μαζί και δεν πήγατε οι τρεις κόντρα στο ξύλο που τρώγατε για να μην γίνει συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο. Προσέξτε, λέμε. Δεν είναι ίδιοι. Άμα ήταν ίδια τα κόμματα, δεν θα υπήρχε κανένα λόγο διαφοροποίησή του. Έχουν διαφορετικότητε. Mm. Ποιε διαφορετικότητε, πώ μπορούν να ενσωματώσουν τη δυσαρέσκεια, ένα, και δεύτερον, ποια συμφέροντα του κεφαλαίου εξυπηρετούν. Αυτέ είναι οι διαφορετικότητε του. Mm. Γιατί λέμε ότι έχουν την ίδια στρατηγική, άλλωστε το παραδέχτηκε αυτό και η κυρία Τσαπανίδου. Mm.
όταν είπε ότι στα μεγάλα θέματα συμφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και εμείς λέμε τα μεγάλα θέματα. Πότε το είπε αυτό, για ποια μεγάλα θέματα? Έτσι, σε μια συνέντευξή της, στην αρχή που είχε κάνει. Ότι στα μεγάλα θέματα με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε διαφορά. Δεν μπορεί να το πει έτσι. Βεβαίως. Δεν το έχω ακούσει, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Καθόλου να μην σας κάνει εντύπωση, μπορείτε να το ψάξετε και να δείτε. Κοιτάξτε, δεν βασιζόμαστε πάνω σε παραμόρφωση πραγματικότητα στην πολιτική μας. Όχι, εμείς σας ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Έτσι, γι' αυτό σας λέω και εγώ. Μπορείτε να το δείτε και τώρα στο διαδίκτυο, να το βρείτε. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί ακριβώς τα μεγάλα θέματα τα καθορίζει η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτά τα τρία ζητήματα δεν έχουν διαφορά. Και σε αυτό δεν έχετε δίκιο, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε για την εξωτερική πολιτική εξεγόρυνση. Καθόλου. Ίσα-ίσα που, που η μία κυβέρνηση προετοίμασε το έδαφος και η άλλη το ολοκλήρωσε. Και με τις νέες βάσεις των Αμερικάνικες στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα. Μάλιστα. Και όσον αφορά τη συμμετοχή και τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ήταν θετική η στάση σας. Δεν είναι έτσι, επαναλαμβάνω, αλλά δεν έχουμε αφήσει την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Η στάση σας για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ήταν θετική. Τώρα θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και απέναντι στον πόλεμο των υπερέλευσης.